Μα πού είναι το παιδί? Πότε θα πάει πρωινό, θα αρχίσει στο σχολείο? Θανάση, θέλω να σου μιλήσω για τον Πέτρο μας. Σημαίνει κάτι? Δεν ξέρω. Η συμπεριφορά του είναι πολύ παράξενη τελευταία. Είναι σαν κάτι να τον προβληματίζει, να τον βασανίζει. Ανησυχώ. Εγώ δεν έχω παρατηρήσει τίποτα. Μια χαρά είναι. Κι όμως. Πολλές φορές του μιλάω, δεν μου απαντάει. Είναι επειδή μου απόμακρος. Απότομος. Ιδέα σου πρέπει να είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά. Να! Πάρω στην ώρα. Πολλά χρόνια θα ζήσει. Πού πας, πουλάκι μου, δεν θα φας πρωινό? Πέτρο, σου μιλάει η μάνα σου. Πέτρο, τι σημαίνει? Πέτρο! Τα βλέπεις? Όντως έχεις δίκιο, κάτι περίεργο συμβαίνει. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να συνδέεται με την αυξανόμενη κοινωνική δυσλειτουργία που παρουσιάζουν οι έφηβοι σε αναπτυγμένες κοινωνίες. Ή μπορεί να είναι ματιασμένος. Από εδώ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, κύριε Τζοβάνι. Κύριε Τζοβάνι, θα σας μαλώσω. Γιατί? Τι σακούλα είναι αυτή? Σκουπιδιών. Να την πετάξετε αμέσως. Αυτό πήγα να κάνω. Δεν εννοώ αυτό, εννοώ να μην την ξαναχρησιμοποιήσετε. Δώστε, θα την πετάξω εγώ. Δεν σας έχει μιλήσει κανείς για τις δύο διασπόμενες σακούλες. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι σακούλες που δεν κάνουν κακό στον πλανήτη. Θα σας ανεβάσω εγώ μία σε λίγο, αλλά μην τις ξαναχρησιμοποιήσετε. Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό. Είναι ένα... Καλημέρα, νέα ρε. Καλημέρα, Πετράντα, κέφια σου βλέπω. Παράδομαι και εσύ, ρε. Αχ, συγγνώμη, παιδάκι μου, όλο παρατάς κι εσύ. Καλέ, τι έπαθε αυτό? Ξέρω κι εγώ. Εφηβεία. Πέταμα. Πέταμα. Σαβούρα. Λογαριασμοί. Από το 2001. Καλά είναι δυνατόν. Πέταμα. Οχ. Σενάριο για τηλεοπτική σειρά. Τίτλος Αλέξανδρος και Ορέστης του Μάρκου Ανδρούτσου. Καλά έγραψε ολόκληρο σενάριο και δεν μου είπε τίποτα. Σκηνή ένα εσωτερικό σαλόνι Αλέξανδρου Μέρα. Ο Αλέξανδρος και ο Ρέστης κάθονται στο σαλόνι. Ο Αλέξανδρος και ο Ρέστης κάθονται στο σαλόνι. Ντόρτια! Σου πιάσα τη μάνα. Μαμά μου έχει πεθάνει εδώ και 25 χρόνια. Αλλά σε ξέρω καλά. Το κάνεις επίτηδες. Για να στεναχωρηθώ, να μην σκέφτομαι και να κερδίσει το παιχνίδι. Βασιλική, πόσες φορές θα σου το πω? Αυτό εδώ λέγεται μάνα. Και αν στο πιάσω όπως καλή ώρα, τότε χάνεις. Γιατί χάνω, αφού δεν έχεις μαζέψει όλα τα δικά σου πουλιά στο μέρος σου? Βασιλική, αυτό το παιχνίδι δεν το παίζουν ούτε οι φυλακισμένοι. Το απαγόρευσαν κι αυτό. Πόσο σκληρή έχει γίνει πια αυτή η φυλακή. Αχ, Θεέ μου, πήγε να φέρει την τράπουλα να παίξουμε μια μπυρίμπα. Πάλι μπυρίμπα. Βαριέσαι, Έχεις δίκιο. Κι εγώ βαριέμαι, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ πάντως δεν το κουνάω με αυτούς τους μαφιόζους της διπλανής πόρτας. Γιατί θα μείνουμε κλεισμένες εδώ πέρα μια ολόκληρη ζωή? Και τι θέλεις να κάνω? Αυτοί κουβαλάνε πιστόλια. Δεν αστειεύονται. Παρεξήγηση θα είναι. Είχανε πέσει μπαταρίες και δεν ακούσατε όλο το τηλέφωνο του Τζοβάνι. Εγώ κατά βάθος πιστεύω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Ναι, λοιπόν, εσύ πίστευε ό,τι θες. Εγώ πάντως δεν θέλω. Πάρε, δώσε με αυτούς. Λοιπόν, όχι. Εγώ θα βγω έξω. Δεν θα μείνω εγώ. Εδώ πέρα κλεισμένη. Σαν να είμαι καμιά συνταξιούχ. Τι κάνεις, καλέ, για που το έβαλες? Πάω επάνω να τους ψαρέψω και να μάθω όλη την αλήθεια. Καλέ, τρελάθηκες. Θα φας το κεφαλάκι σου. Περίμενε. Ναι, καταλαβαίνω. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Γεια σας. Αχ, τι είναι, μωρό μου, τι σου είπανε? Τίποτα, τα ίδια. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει μια θέση για μένα. Τι είμαι εγώ πια, άχρηστη είμαι? Πουλκιά μου, μην κάνεις έτσι. Ξέρεις πόσες φορές βρέθηκα κι εγώ σε αυτή την κατάσταση μέχρι να ανακαλύψω το κρυφό μου ταλέντο. Καλά σου λέει, ρε μωράκι μου. Μπορεί να μην είναι γραφτό της μοίρας να ζεις τη ρουτίνα της δουλειάς, να είσαι γεννημένη για άλλα πράγματα. Ναι. Μπορεί να έχεις και εσύ κρυφά ταλέντα που περιμένουν να τα ανακαλύψεις και να τα αξιοποιήσεις. Όπως?
Όπως ας πούμε να είσαι γεννημένη για μάνα, ας πούμε. Αυτά και μην αρκείς πάλι τα ίδια να χαρείς. Όχι, έχει δίκιο ο Τάκης. Γιατί πολλές γυναίκες δεν κάνουν για μάνες. Δεν κάνουν για μάνες. Ενώ εσύ. Ελένη Βαλτή είσαι. Ναι. Γεια μπλάτα, νούχουμε τα νουλαϊ. Έσπουνε μάτα και μικρούτερε κι άλλα. Νούχουμε τα φιλόι ψωτ. Πόπο. Σταμάτα πια μα τα αλβανικά. Ναι, ρε μπλάτα, ρε. Ναι, ρε, εσύ. Σήμερα. Ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε. Ήρθαμε για επίσκεψη. Πώς πάνε οι δουλειές? Καλά, μια χαρά. Προσπαθείς ο σύζυγός σας, Ναι, ναι. Συνεργάζεται με πολύ κόσμο στο εξωτερικό. Τι γλώσσα είναι αυτή, καλέ? Αλαμπουρνέζικα. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν σας υποδέχτηκα. Είχα ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα. Ναι, χαλάσανε κάτι πιστόλια βαφής εκεί στην οικοδομή και ευτυχώς τα φτιάξαμε σήμερα. Εντάξει, Παναγιώτα, πιστόλια βαφής. Το παρεξήγησε στον άνθρωπο. Τι είπατε? Περίεργη αυτή η γλώσσα που μιλούσατε στο τηλέφωνο. Όχι, ευχαριστώ. Τι ήτανε, σου αχιλή? Όχι, όχι. Εμένα σαν βουλγάρικα μου φάνηκε. Να φτιάξω καφεδάκι. Μη σου πω και αλβανικά. Έχετε σχέσεις με Αλβανούς? Εγώ? Όχι, καμία σχέση με Αλβανούς. Πώς σας ήρθε? Όχι. Όχι, αν εξαιρέσουμε εκεί οι δύο μαστόρους που έχω εκεί που, στην οικοδομή που είναι και χαϊβάνια. Α, δεν είναι σωστό να μιλάτε τη γλώσσα τους. Αυτοί πρέπει να μάθουν τη δική μας. Άκω εκεί. Θα μας κάνουν στο τέλος να ξεχάσουμε και τα ελληνικά. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά αυτά τα χαϊβάνια δεν λένε να μάθουν τη ρημάδα τη γλώσσα μας. Και εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Γι' αυτό έμαθα 5-6 λέξεις εκεί. Έτσι μπας και βρω καμιά άκρη μαζί τους. Α, να σας πω έναν έκδοτο με Αλβανούς. Πώς αρχίζει μια αλβανική συνταγή για κέικ? Κλέβουμε δυο αυγά. Τι δεν σας άρεσε? Ξέραμε γι' αυτό. Τι κάνεις, καλέ εδώ? Αποφάσισα να μαζέψω τον αμάζευτο. Ναι, είπα να κάνω μια γενική καθαριότητα γιατί έχει μαζευτεί πολύ σαβούρα εδώ μέσα. Καλά έκανες. Βέβαια, μέσα στη σαβούρα μπορεί να βρει κανείς και μεγάλους θησαυρούς. Τη δικιά μας τη σαβούρα αποκλείεται. Τι είναι αυτό, παιδί? Ο θησαυρός που λέγαμε. Φέρε το εδώ, δεν. Γιατί ψάχνεις τα πράγματά μου? Δεν ψάχνω τα πράγματά σου. Ξεχασμένο στο σιρτάρι ήταν. Και αν θες να ξέρεις. Είναι... Δεν έπρεπε να το διαβάσεις. Ούτε που θυμάμαι πριν πόσα χρόνια το έγραψα. Το έκανα έτσι για να ξεγελάσω την Ανία μου. Μια βλακεία είναι. Αριστούργημα. Πα, ούτε δεύτερη γραφή δεν το έχω. Τι είναι? Αριστούργημα! Και δεν πρέπει να μένει ούτε δευτερόλεπτο στο σιρτάρι. Έλα, ρε Χριστάκη, μην με δουλεύει. Όχι, σοβαρά μιλάω, Μάρκο. Αυτό που έχει γράψει μπορεί να γίνει μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι και παπακαλιά τη. Σήμερα κιόλα θα πάω να το καταθέσει στο Μέγκα. Είσαι τρελός! Ούτε να το διανοηθεί. Ο νομικός σύμβουλος του Μέγκα είναι φίλος μου. Είμαστε συμμαθές από το σχολείο, Κώστας. Ούτε να το συζητάς. Έλα τώρα, το πάρω τηλέφωνο. Μπα! Ρε καλός, τον δώσω από εδώ. Γεια σου, κορίνα μου. Είσαι μόνη σου? Ναι, το Κωνσταντίνος πήγε να βρει κάτι σακούλες. Πολύ χαίρομαι που σε βρίσκω μόνη σου, γιατί έχουμε να συζητήσουμε ένα θέμα οικογενειακό αυστηρώς εμπιστευτικό. Τι έγινε πάλι, ποιος φεύγει? Κανείς δεν φεύγει. Απλώς παρατήρησα τελευταίο καιρό, δηλαδή η μητέρα σου το παρατήρησε, αλλά υπέπεσε και εμένα στην αντίληψή μου, μια κάπως περίεργη συμπεριφορά του Πέτρου. Λίγο απότομη. Ναι, το παρατήρησες κι εσύ? Όχι, ο Κωνσταντίνος. Πέρασε, σου λέει, από μπροστά του και ούτε να τον φτύσει. Καλά, μην δίνει σημασία. Σημάδια της εφηβείας είναι αυτά. Ανησυχώ, ρε πουλάκι, ανησυχώ. Γι' αυτό λέγαμε πώς μπορούσε να το μιλήσει εσύ. Σε εσένα θα πει τι έχει. Ούτε μίλαγα εγώ με τον Πέτρο για να μιλήσω και τώρα. Ποιο κατάλληλο είναι ο Κωνσταντίνος για αυτή την υπόθεση? Αμάρα αυτό ο Κωνσταντίνος. Δεν θέλω να ανακατευτεί ο Κωνσταντίνος. Άμα ανακατεύεται ο Κωνσταντίνος, ανακατεύομαι κι εγώ. Μάρκος Ανδρούτσος, είπαμε. Μάλιστα, Μάρκος Ανδρούτσος. Ξέρετε, κύριε Καρύπαλη. Σπύρος. Άσε τους πληθυντικούς. Okay. Λοιπόν, Μάρκο, στο ψητό, έχεις γράψει κάτι? Ναι, αλλά δεν ξέρω αν σας σε ενδιαφέρει. Ναι, ούτε εγώ το ξέρω, άμα δεν μου το δώσω να το διαβάσω. Σωστά, ορίστε. Αλέξανδρος και Ορέστης. Πολύ λήθιος τίτλος. Σοριόλας, δηλαδή, έτσι. Άμα δεν μας κάνει, τον αλλάζουμε. Να τον αλλάξω, Άκου, λοιπόν, θα σου πω ένα μυστικό. Να βάλεις στον τίτλο έναν αριθμό. Αριθμό? Ναι, ρε παιδί μου, αν το δεις στατιστικά, όλες οι μεγάλες επιτυχίες έχουν έναν αριθμό στον τίτλο. 50-50. 10 λεπτά κήρυγμα. Παρά 5. 2 ξένοι. Η ζωή μας μία βόλτα. 3 ευχές. Κοίτα, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. 3 χάριτες. 2 μέρες μόνο. 4. Φαίνεται ότι τα νούμερα φέρουν νούμερα. Ωραία, θα τον αλλάξω. Θα τον αλλάξω. Λοιπόν, πες μου τώρα για την ιστορία, με δύο λόγια. Τη βασική ιδέα. Okay, υπάρχει ο Αλέξανδρος και ο Ρέστης, έχουν μεγαλώσει από μικρά μαζί, χωρίζουνε από τη ζωή. Ο ένας μάλιστα έχει παντρευτεί, έχει και παιδιά και όλα αυτά, και μετά ξανασμίγουνε. Και υπάρχει μεταξύ τους μία έλξη. Ωραία, Brokeback Mountain αλλανικά, μ' αρέσει, Ναι, εγώ το έχω γράψει πριν το Brokeback Mountain. Ναι, παιδί, μην τρελαίνεσαι, δεν είπα ότι είναι η ίδια ιδέα. Εξάλλου εκείνο δεν ήταν κωμωδία. Ούτε το δικό μου είναι κωμωδία. Κοινωνικό το λες. Κοινωνικό? Α, καλά, καμία τύχη. Και κοινωνικό και πρωτότυπο.
Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά δεν το βλέπω να προχωράει. Μα τι. Θα σου πω κάτι. Εμείς πια δεν αγοράζουμε πρωτοτύπες ιδέες. Προτιμούμε την καβάτσα της διασκευής. Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Ξένη σειρά, το έχεις όλο μπροστά σου, ξέρεις που πας. Καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά. Εσύ βρε, παιδί μου, μπορείς το πέμπτο επεισόδιο να αγκολείς, να σε πιάσει κάτι ψυχολογικό, να σε χάσουμε και να μας κρεμάσεις. Καταλαβαίνεις. Συγγνώμη, δηλαδή, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, ούτε να σου δημιουργώ όνειρα. Όχι, καλά κάνεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Τόσες σειρές που παίζετε σε ένα χρόνο. Όλες ξένες είναι. Ε, ναι, τι είναι. Το LAPD που σκίζει, έτσι. Ισπανικό. Το ευτυχισμένοι μαζί που έσκησε επιτυχία, άρα. Ισπανικό. Το οικογένεια βλάπτη. Ισπανικό. Κάπου εκεί κοντά. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Ή μάλλον οι Ισπανοί μας κατάλαβαν. Καλό! Πάρα πολύ ωραία τα καλή. Λοιπόν, να το βάλω στο επόμενο που θα γράψει, έτσι. Γιατί ανεξάρτητα με το τι θα γίνει, ποτέ δεν ξέρει το μέλλον. Σωστά. Ποτέ δεν ξέρει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Αφού δεν αγοράζετε ελληνικά σενάρια, εμένα γιατί με δέχτηκες? Γιατί ο Κώστας που σε έστειλε είναι φίλος μου. Φλόρε! Ε, Φλόρε! Δεν ακούς, ρε! Και Φλόρος και κουφός! Γιατί δεν με αφήνετε ήσυχο! Γιατί δεν με αφήνετε ήσυχο. Τι κλαίγεσαι, ρε, γυναικούλιο είσαι. Μην το σπρώχνεις, ρε, θα βάλει τα κλάματα πάλι. Κόψ' το, ε! Έλα να μας το κόβεις εσύ αν είσαι μάγκας. Πού πας! Να δώσεις κάτσα φιλαράκια σου. Μόνο φιλαράκια μου δεν είστε. Τώρα μας την αχωρείς. Έλα, λίγα λόγια και ξυλούς. Δεν έχω τίποτα, άσε με. Γι' αυτό εδώ τι είναι. Πεντράκι, πας να φας λεφτά από τους φίλους σου, ε. Όπα, σύρμα. Τα λέμε αύριο πάλι εμείς, Πεντράκι. Πρώτη φορά βλέπω ζευγάρι που να καίγεται ο άντρας να κάνει παιδί και όχι γυναίκα. Ωραία, και πού το παράξενο, ρε. Και να σου θυμίσω ότι εγώ δεν είμαι οποιοδήποτε άντρας και στην τελική εγώ πότε θα γίνω πατέρας, δε Τζίμι. Τι έγινε, ρε Μάρκο, τι μούτρα είναι αυτά. Δεν θέλω να το συζητήσω. Δώσε μου μια ταινία να ξεχαστώ. Σου έχω την καινούρια του Αλμοδόβαρ. Α, δεν θέλω σπανική. Θέλω μια καλή ελληνική πρωτότυπη ταινία. Έλα εδώ, Μάρκο. Έλα εδώ. Κάτσε κάτω. Κάτσε. Εξήγησε μας τι συμβαίνει, μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν θέλετε να βοηθήσετε, να πάτε στο Μέγκα να τους πείτε ότι είναι χέστηκες. Τους πήγα το σενάριό μου. Original και φρεσκότατο και το απορρίψανε. Φοβούνται, λέει, τις πρωτότυπες ιδέες. Διασκευάζουν μόνο ξένες σειρές. Έλα ρε, έτσι σου είπανε. Έτσι και ένας φίλος μου πήρε το σενάριο του Παραμάσχαλα και το γύρισε σε όλα τα κανάλια. Μέχρι και στο τηλεφός του το απέρριψαν. Και μετά σου λέει δεν πάει μπροστά η ελληνική τηλεόραση. Πώς να πάει, αφού δεν αφήνουν εμάς τους ταλαντούχους να την πάμε μπροστά. Άκου διασκευή, ας την ταινία. Εκτός αν τους την ξαναπήγαινες ως ξένη σειρά για να το διασκευάσεις στα ελληνικά. Πώς θα γίνει αυτό που λέτε? Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, θα γυρίσουμε 2-3 επεισόδια. Θα το ντουμπλάρουμε στα ισπανικά, μετά θα το καταθέσετε ως μεξικάνικη σειρά για να τη διασκευάσετε. Είναι πολύ καλή ιδέα. Αποκλείεται να μην πετύχει. Ναι, ρε παιδιά, αλλά αυτό είναι απάτη. Και προετοιμάς να μείνει ο θησαυρός μας στο σιρτάρι. Εσύ δεν τον αποκαλέσεις έτσι. Όχι, βέβαια, δεν θέλω να μείνει στο σιρτάρι. Αλλά υπάρχουν και κάποιες τεχνικές δυσκολίες, δεν νομίζετε? Όπως. Πώς θα γυρίσετε ολόκληρη σειρά? Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό για μένα είναι παιχνιδάκι. Έχω όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να τα καταφέρουμε. Για πες ότι το λύσαμε αυτό το θέμα. Ποιοι θα παίξουν? Όλοι. Από το θηρορείο μέχρι τη σοφίτα. Ρόλοι να φάνε και κότες. Σιγά μην τους πείσετε. Σιγά μην δυσκολευτούμε. Πάω να τους μαζέψω όλους στο σπίτι μου. Μην αργήσετε. Βασιλική! Βασιλική, τάξε μου. Επιτέλους βρήκα μια σχολεία. Κι άλλο επιτραπέζιο. Όχι, καλέ. Όχι. Θα παίξουμε σε σύριαλ. Σε σύριαλ. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες, αλλά θα μαζευτούμε απάνω για ενημέρωση. Και τι ρόλο θα κάνουμε? Ούτε αυτό το ξέρω, αλλά πρόσεξε, κακομοίρα μου, να μην σε τουμπάρουν. Εμείς θα απαιτήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν θα ρίξουμε το κασέ μας κάτω από τα 10.000. Το επεισόδιο. Το επεισόδιο. Όλα θα πάνε καλά. Έλα, Θανασία, πέραστε. Να μας εξηγήσει επιτέλους κανείς γιατί μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Πέραστε, καθίστε. Και γιατί παρακαλώ πολύ γίνεται η συνέλευση εδώ και όχι στο διαμέρισμα του διαχειριστή. Θανάση, μίλα. Ναι, μπορεί η συνέλευση να είναι τακτική και μη προγραμματισμένη, αλλά ως διαχειριστής έπρεπε επισήμως να έχω ενημερωθεί. Από ό,τι κατάλαβα, ψάχνουμε για πρωταγωνίστρια. Τη Μαρία την άσχημη την έχει παίξει άλλη. Από όλα πως παίζουν σε τέτοια σύρια. Και αυτή που κάνει τη μάνα της, τα μαύρα της τα χάλια. Έλα, παιδιά, να ρεμίσουμε λίγα. Και ο λόγος που μαζευτήκαμε όλο εδώ πέρα είναι γιατί πρέπει να βοηθήσουμε τον Μάρκο. Ο οποίος κατέθεσε μια πρόταση για σύριαλ στο Μέγκα, αλλά έφαγε πόρτα. Και εσύ στο Μέγκα, ρε πουλάκι. Όχι επειδή η πρόταση δεν ήταν καλή, ήταν μια χαρά η πρόταση. Αλλά επειδή η πολιτική των καναλιών τα τελευταία χρόνια είναι να παίρνουν ξένες σειρές και να τις διασκευάζουν. Γι' αυτό και εμείς σκεφτήκαμε ο Μάρκος να ξανακαταθέσει τη σειρά, αλλά αυτή τη φορά ως ξένη. Θα πάρουμε λοιπόν εμείς το επεισόδιο του Μάρκου και θα το γυρίσουμε σαν επεισόδιο ξένης σειράς. Θα παίξουμε όλοι. Μόνο που αντί για ελληνικά θα μιλάμε ισπανικά. Θα το πάρει μετά ο Τζίμις εδώ πέρα, το μοντέρι, θα το μιξάρει. Θα το ξαναπάρει μετά ο Μάρκος και θα το καταθέσει εκ νέου και καλά ισπανικό σύριαλ για να το διασκευάσει. Καταλάβατε?
Μπράβο, εξαιρετική ιδέα. Θα κοροϊδέψουμε το σύστημα, θα δώσουμε μια γροθιά στο κατεστημένο έτσι. Εγώ διαφωνώ. Είναι απάτη και διαφωνώ. Μία ερώτηση. Εντάξει, να παίξουμε, αλλά πώς θα μιλάμε ισπανικά αφού δεν ξέρουμε. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο, το αναλάβει ο Τζίμις αυτό. Θα λέτε ότι ξέρετε στα ισπανικά, τα υπόλοιπα στα ελληνικά. Θα βάλω φωνές Ισπανών. Έχω εγώ καβάτζα ισπανικά σύριαλ. Συγγνώμη, έτσι για να έχουμε καλό ερώτημα. Εμείς γιατί να εμπλακούμε σε αυτό. Καλό παιδί ο Μάρκος, δεν λέω. Συγγνώμη, το κάνουμε για τον Μάρκο. Τα έχουμε σκεφτεί όλα. Ο Μάρκος θα πάρει τα λεφτά για τη διασκευή και εμείς θα μοιραστούμε τα λεφτά από τα δικαιώματα του σύριαλ που θα τους παραχωρήσουμε. Δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση. Μωρέ, χαίρεστηκα για τα δικαιώματα. Εγώ άλλο σκέφτομαι. Πώς θα το πάω το σενάριο σαν διασκευή στο Μέγκα, αφού με έχουν δει. Εσένα σε έχουν δει, εμένα όμως όχι. Λοιπόν, θα πάω να το καταθέσω εγώ και όταν το δεχτούν και γίνει επιτυχία, θα αποκαλύψουμε τον πραγματικό σεναριογράφο, δηλαδή εσένα. Χρήστο μου, εσύ γιατί να πάρεις τέτοιο ρίσκο. Γιατί πιστεύω ότι το ταλέντο σου δεν πρέπει να χαθεί και γιατί σ' αγαπάω φυσικά. Μη φιληθείτε, θα ξεράσω. Ωραία! Λύθηκε και αυτό το θέμα. Άντε πηγαίνετε σπίτι σας να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε, σκεπαστείτε καλά να μην μου κρυώσετε γιατί έχουμε γύρισμα αύριο. Α, όχι, δεν μπορώ! Εγώ τώρα φοράω καστανιέτες. Άντε, καλή η κατσάμπα. Αλλά δεν νομίζω ότι βοηθάνε τελικά. Α, όχι, 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 μη το λες. Εγώ ήδη αισθάνομαι πολύ πιο κοντά στο ρόλο μου. Ναι, τρίχες, δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια πορο-πο-πομ, πορο-πο-πομ. Πρέπει να μάθουμε τουλάχιστον τα βασικά. Πρέπει να έχω μια ιδέα. Είναι. Να πάρουμε ένα δάσκαλο, να κάνουμε ιδιαίτερα. Βασιλικούλα, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Πάω να φέρω εφημερίδα. Α, μπράβο, γιατί χτες δεν είδα καθόλου νέα. Για τις μικρές αγγελίες τι θέλουμε την εφημερίδα, βρε, για να βρούμε δάσκαλο ισπανικών. Ορίστηκε η διανομή των ρόλων. Α, ωραία. Λοιπόν, η Ελένη κάνει την Μπελένη, η Βασιλική τη Βιθέντα, η Παναγιώτα την Κόντσα, το Ροπ. Είστε τρελοί! Ο Θανάσης και ο Τζοβάνι παίζουν τον Ορέστη και τον Αλέξανδρο, τους βασικούς μου ρόλους. Δηλαδή, ο Θανάσης είναι ο πρωταγωνιστής, ο νέος, ωραίος και έξυπνος. Εντάξει, Μάρκο, το ξέρουμε ότι το σενάριό σου είναι βιωματικό. Αλλά δυστυχώς στην πολυκατοικία δεν διαθέτουμε νέους, ωραίους και γκέι. Πώς δεν διαθέτουμε? Το Τάκη και το Κωνσταντίνο. Όπα, όπα, παιδιά, μην το παραχέσουμε. Εγώ να κάνω τον γκέι. Όπα, παιδιά, μην το παραχέσουμε. Εγώ να κάνω τον γκέι. Όπα, παιδιά, μην το παραχέσουμε. Εγώ δεν κάνω τον γκέι. Βέρθω. Ιάγο. Νομίζω ότι σ' αγαπάω. Κι εγώ, Ιάγο, σ' αγαπάω. Ιάγο! Κεφ! Καταπληκτικό, το έχουμε. Τζίμι, άλλη μία. Νομίζω δεν έγραψε έτσι πως γύρισα. Τι άλλη μία, ρε, μεγάλα το μουστάκι τώρα συνέχεια, ρε. Τάκι, έλα, ρε, τάκι, σταμάτα τώρα. Δεν άτελε καμιά πέρα, δεν έχει άλλη μία. Αυτός γιατί έχει μουστάκι, εγώ δεν έχω. Τι είναι αυτός πιάντας από πέρα, ρε. Ευτυχώς παρουσιάστηκε αυτή η ιστορία με το σιρέλ και ο Τάκης βρήκε κάτι άλλο να ασχοληθεί. Ναι, ναι. Με είχε πρίξει με το θέμα του παιδιού. Ναι, ναι. Κατάλαβες, τώρα δεν βρίσκω εγώ δουλειά. Να σκέφτομαι αν θα κάνω παιδί. Ναι, ναι, ναι. Τι ναι και ναι, ρε, λένε, με παρακολουθείς. Συγγνώμη, μωρέ, Λουκία μου. Σκεφτόμουν το τραγούδι για τους τίτλους, για το σιρέλ. Να σου πω, πόσο φαίνεται αυτό. Η ζωή τους παραπέει. Ζουν σαν άντρες, μα είναι γκέι. Καλό δεν είναι για ρεφρέν. Ναι, δεν κακό. Mm. Αν σκεφτείς όμως ότι είναι λίγο κάρφωμα, ξένη σειρά να έχει τραγούδι με ελληνικούς στίχους. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Πέτρο! Γεια! Πέτρο! Περίμενε, περίμενε! Τι θες? Να δω, τσεκάρω αν είσαι καλά. Καλά είμαι, γιατί να μην είμαι. Ξέρω εγώ. Μήπως έχεις κάτι και δεν το λες. Πες μου τώρα, δεν νοιάζει να γελάσω. Απάρατα με σπρονιάτικα. Τι έγινε, του μίλησες? Ναι. Δεν καταλαβαίνω που είδα την περίεργη συμπεριφορά. Εμένα μου μίλησε όπως μου μιλάει πάντα. Δεν έπρεπε να σε αφήσω να με πείσεις. Μου τρώνε πολύ χρόνο αυτά τα γυρίσματα. Δεν αντέχω άλλο. Αφήνουμε τώρα τις δουλειές μας και κάνουμε βλακίες.
Τζοβάνι, δεν καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να γίνουμε ένα με τους άλλους εδώ μέσα. Να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Τι είναι ανάγκη να κάνουμε σύριαλ. Ας σου κάνουμε ένα πάρτι, ας σου κάνουμε ένα τραπέζι. Να βάλουμε κάτω μια προβατίνα να τις αλλάξουμε τα φώτα. Πρέπει να συνεργαστούμε, βρε αγάπη μου. Δεν θέλω να τους έχω απέναντί μου. Θέλω να τους έχω δίπλα μου. Κρίμα δηλαδή που δεν υπάρχει και για μένα ένας ρόλος που λάμπω στο φακό. Έχει δίκιο ο μπαμπάς. Ρεζίλη θα γίνει. Αυτή είναι όλη ατάλλαντη. Άσε αυτόν τον κακομύρη προσπαθεί να το παίξει σκηνοθέτη. Ποιος ο Τζίμι, σε μένα μου φαίνεται πολύ. Άσχετος. Ίσως θα έπρεπε να του δείξω ένα δύο πράγματα για την 7η τέχνη. Και για τον καλό αλβανικό κινηματογράφο. Αχ, σταμάτα, 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 βρε αγάπη μου. Έχετε λυσάξει και οι δυο σας με αυτά τα αλβανικά. Α, να σου πω, εσένα Δεσποινής. Άμα σου πούνε και εσένα να παίξεις, θα πεις ναι. Αμάν, δε μου. 50, 100, 150, 200, 250. Για να πάρουμε καμιά γλάστρα στην είσοδο, δεν δίνει κανείς. Για να κάνουμε σύρια απευθείας, κουβαντάζει όλοι. Πάρε, πάρε, πάρε. Όλα, 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 πάρε. Και τα άλλα. Δεν υπάρχουν άλλα, στορκίζομαι. Νο, 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 λογέντες, μη αμίγο. Yo soy. Yo soy su mesa, me troma, ξέστηκα πάνω μου, ρε άντρα. Νο, 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 αμίγο, λογέντες, κάτω, 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 κάτω. Καλέ, άστονε! Καλέ, άστονε, καλέ! Δεν ακούς που μιλάει ισπανικά αυτός. Τι? Ο άνθρωπος είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Ναι, εκεί που η πανεπιστημίου φτάνει στην Ομόνοια. Τώρα, κοίτα, τώρα ο Κωνσταντίνος δεν έχει και άδικο. Τώρα, στην Αγγελία έλεγε καθηγητής ισπανικών. Με τρία πτυχία και δύο μεταπτυχία κάπου. Αλλά αυτός πότε πρόλαβε και τα έκανε όλα. Στην Ισπανία μπορεί να μην είναι υποχρετικός ο στρατός και να κέρδισε χρόνο. Bonjour, comment ça va? Άστο, άστο, δεν το έχεις. Εγώ. Παναγιώτα. 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 Όχι, ο Σόι Χωσέ. Εγκατάδο. Όχι, κάνει και κατάδο. Εσύ, εγκατάδο. Πάμε. Αλλά πλάγια. Σι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θυμίζω. Είσαι η Μπελέν. Είσαι παντρεμένη με τον Ρομπέρτο και μόλις έχεις καταλάβει ότι ο άντρας σου τα έχει με τον κολλητό του. Εντάξει, έτοιμη? Όχι, παιδιά. Όχι. Ούτε εντάξει, ούτε έτοιμη. Δεν γίνεται ο άντρας ο δικός μου που έχει ασεγήσει πάνω σε αυτό το κορμί και έχει νιώσει την υπέρτατη ειδονία από εμένα να καίει τη βάτα. Δεν πείθω! Έχει δίκιο η Ελένη, έχει δίκιο. Δεν πείθει. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα. Αντί να πείτε ότι δεν πείθω εγώ, δηλαδή για εκεί. Λέτε για την Ελένη. Τι έγινε, παιδιά, τι γίνεται, πώς πάμε? Πώς να πάμε? Έχουμε εδώ προβλήματα με τους celebrities. Άντε, 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 άντε. Μάρκο, να σου πω λίγο. Όχι τώρα, βρε Χριστό μου, δεν βλέπεις ότι πνίγομαι. Θέλω να σου πω κάτι σημαντικό που... Κάτι που μπορεί να περιμένει για αργότερα. Έλα ρε παιδιά, θα την πάμε τη σκηνή. Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Τάκη, βγαίνεις. Γυαλίζω. Πολύ. Ωραία. Λοιπόν, με το πάμε. Πέντε. Περίμενε. Πέντε. Τέσσερα. Τρία. Δύο. Ένα. Πάμε. Όχι. Ο Ρομπέρτο. Ο δικός μου Ρομπέρτο, με τον καλύτερό του φίλο. Ελένη. Αφέ κάτω το τηλέφωνο, θέλω. Ο Μπόρεσες, κάθαρμα. Με τον καλύτερό σου φίλο. Όχι, Μπελέν. Είχα κι άλλους φίλους καλύτερους. Μπελέν. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μη μ' αγγίζεις, ψεύτη. Υποκριτή! Στοπ! Μπράβο! Μπράβο! Τέλειο! Πώς ήμουνα? Θεά! Buenos días. Buenos días. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Buenas tardes. Γεια σου, Παναγιώτα. Με συγχωρείς, Πανοχλού, αλλά πέναγα και άκουσα κάτι περίεργες φωνές και... Είπα να χτυπήσω να δω τι μου συμβαίνει κάτι. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι χτύπησε από ενδιαφέρον. Χτύπησε γιατί είσαι κατίνα. Αλλά εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Είμαι στις καλές μου σήμερα. Αυτό που άκουσες είναι ο καινούριος μας δάσκαλος στα ισπανικά. Ποιος? Ο Χωσέ. Οι σωστές επαγγελματίες έτσι κάνουν, Θανάση. Αφού παίζουμε σε ισπανόφωνη σειρά, είπαμε να φρεσκάρουμε λιγάκι τα ισπανικά μας. Χωσέ! Sí. Εστά εκεί! Sí, sí. Έλα παραδώ. Sí, vengo. José. Sí. Θανάσης. Ω, όλα, Θανάσης, και τάλ, ενκατάτο. Και δες εκεί. Yo. Sí. Διαχειριστής πολυκατοικίας. Α, administrador. Ακεί. Όχι, ακεί. Εκεί. Α, εν σήμα.
Πού το βρήκατε, φίλε? Από τις μικρές αγγελίες. Αυτός λέει ότι είναι πανεπιστημιακός από τη Χιλή. Εγώ τον κόβω να είναι από τη Φιλή. Αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Όχος έχει πιάσει ήδη δουλειά και από αύριο δεν χρειάζεται καν να με ντουμπλάρουν. Εσύ, correctamente. Señora Παναγιώτα, está una buena estudiante. Sí, sí. ¿Quieres aprender español? ¿Tú también? Venga. Ωραία, τελείωτο! Άρα, μάνα! Γεια σου, Πέτρο! Γεια! Γιατί κάθεσαι εδώ, Πέτρο? Πέτρο, τι έχεις, είσαι καλά? Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ! Για να σε δω! Να σε δω! Να δω, παιδί μου! Ποιος το έκανε αυτό? Εκείνα τα παιδιά που είδα χθες, ε! Λοιπόν, πιστεύω ότι... Δεν με νοιάζει, πιστεύετε, αφήστε με ήσυχο! Πέτρο μου, άκου, ξέρεις το έχω περάσει κι εγώ αυτό, να μου κάνουν αφόρητη τη ζωή χωρίς λόγο. Εσάς, γιατί? Είναι μεγάλη ιστορία, θα την πω κάποια στιγμή. Λοιπόν, είναι καλύτερα τώρα να γυρίσεις στο σπίτι σου, ε? Δεν πάω πάνω, θα με δουν δική μου και θα με αρχίσουν τις ερωτήσεις. Τότε πάμε πρώτα στο δικό μου. Να στο φτιάξω και λίγο αυτό, να μην φαίνεται τίποτα. Έτσι κι αλλιώς μόνοι μας θα είμαστε, όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα στο σύριαλ. Ευχαριστώ. Καλώς τον καρατερίστα μου. Πώς πήγε, καλέ, το γύρισμα? Σε παρακαλώ, Μαγάιδα. Χρειάζομαι επιγόντως ξεκούραση. Θανάση, γιατί μιλάς έτσι ψευδά? Σου σπάσε δόντι! Ηθήκατε, Μαργαρίτα. Προσπαθώ να βελτιώσω τα ισπανικά μου. Τώρα που έχουμε το δάσκαλο δίπλα μας, θα ευκαιρία να το εκμεταλλευτώ. Χρειάζομαι να κάνω συνεχώς εξάσκηση στο θου. Θου, κύριε. Έτσι είναι, Μαργαρίτα. Η τελειότητα θέλει θυσία. Συγγνώμη, Θανάση μου, αφού τα ισπανικά είναι με θουθού, αυτόν γιατί τον λένε Χωσέ και όχι Χωθέ? Μαργαρίτα, σε συγχαίρω για την κριτική σου σκέψη. Αλλά είμαι πολύ κουρασμένος για να το σκεφτώ. Sorry, πάω να την πέθω. Γεια σου. Γεια. Πω, τα έχω παίξει τελείως. Δεν βγαίνει όλη αυτή η δουλειά από έναν άνθρωπο. Άσε που τώρα πρέπει να μοντάρω για να πάρεις το υλικό το πρωί. Εγώ πάλι αντέχω άλλο τόσο. Λέω μάλιστα να κάτσω να γράψω κανένα επεισόδιο να είμαστε μπροστά. Έχω ενθουσιαστεί. Καλή συνέχεια τότε. Θα σου φέρω το πρωί το DVD. Κάτσε να σου ανοίξω. Αν προλάβω. Καλή ξεκούραση. Φύγανε επιτέλους, τελειώσατε? Αχ, ναι, πήγε τέλεια. Ωραία. Να ανοίξω ένα μπουκάλι κρασί να πιούμε λίγο, να τα πούμε. Βρε Χρήστο, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Αλλά σκεφτόμουν να κάτσω να γράψω. Δεν ήξερε ότι το γράψιμο με συναρπάζει τόσο. Εμένα απ' την άλλη, το γράψιμο με ενοχλεί αφάνταστα. Δεν κοιμηθήκατε ακόμα, ε? Θες κάτι? Τίποτα. Αναρωτιέμαι αν ο δάσκαλος είναι ακόμα εδώ. Ναι, μέσα είναι. Γιατί ρωτάς? Τίποτα. Θέλω να μου πει κάποια πράγματα για τον ρόλο μου. Γεια σου, Χωσέ. Α, σενιωρίτα Ελένη. Τι κάνεις, ενοχλώ? Νο. Στερταμέντε, νο. Όχι, δεν μιλάς ελληνικά, καλέ. Πέντε λέξεις ξέρει όλες και όλες. Δουλειά σας εσείς. Εμείς θα βρούμε τρόπο να συνεννοηθούμε. Χωσέ, θα ήθελα να μου πεις κάποια πράγματα για το ρόλο μου. Έχεις πρόβλημα? Yo, πρόβλημα? No, πρόβλημα, especialmente por ti. Ξέρεις, Χωσέ, εγώ γράφω πάρα πολύ καλούς στίχους. Είμαι πάρα, μα πάρα, πάρα πολύ καλή σε αυτό. Έχω πάρει και βραβείο. Και? Όχι, και? Λίγο το έχεις το βραβείο. Μωρή, τι σχέση έχουν όλα αυτά με το ρόλο σου? Δουλειά σας! Και δεν μου λες, Χωσέ, εσύ, ας πούμε, πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα? Yo, no mucho, sobre
dos años. Que es a Tijilí, ¿eh? Sí, sí, yo soy chileno, de Santiago. Ay, 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 ay. Santiago, ay, 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 ay. Que, ¿qué es Tijilí, ay, 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 ay? Τι έκανες, είσαι ένα δάσκαλος ισπανικών, προφεσόρ εσπανιόλ. Yo, προφεσόρ εσπανιόλ. Yo. No, 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 no. Yo, eso, yo soy portero. Portero es una grande construcción. Ah, portero. Gran... Sí, sí. Αυτό δεν το καταλάβω πολύ καλά, θέλει να πει, αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πορτερό! Πορτερό, εν γρήγορο συνήθικα θυρωρός. Θυρωρός? Sí, θυρωρός. Sí, 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 θυρωρός. Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω. Μα, señorita Ελένη! Μη κουνηθείς, ακίνητος. Qué loca, ¿eh? ¡Loca! ¡Ya está sidera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Étimo? Étimo είναι. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, αλλά άξιζε τον κόπο. Είναι βέβαια λίγο αλλού τα λόγια, αλλού το στόμα, αλλά πες το Χρήστο, φταίνει Μεξικάνοι. Κάνανε κακή αντιγραφή. Και αν έχεις καμιά πορεία, μη με πάρεις τηλέφωνο, θα κοιμάμαι. Τι έγινε, καλέ, πού πας? Και ύπνο, μη λέμε τα ίδια. Α, καλή επιτυχία, ε! Να είσαι καλά. Έτοιμο είναι. Τι μου τρένε αυτά, δείξε λίγο ενθουσιασμό. Πώς θα το παρουσιάσεις έτσι? Τι ενθουσιασμό να δείξω, ρε Μάρκο, πλάκα μου κάνεις. Από τότε που άρχισε όλο αυτό, έχεις γίνει άλλος άνθρωπος. Τι θες να πεις? Τίποτα, άστο καλύτερα, έλα, δώσε μου τον τυπίτι να φύγω. Όχι, δεν τα αφήνω. Δεν πετάς μια κουβέντα έτσι και μετά δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε. Είπα, άστο. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να τσακωθούμε. Έλα, δώσε μου τον τυπίτι τώρα. Ξέρεις τι νομίζω. Τελικά το μετάνιωσες που το πρότεινες, γιατί τα φώτα της δημοσιότητας πέσανε πάνω μου και τώρα έχεις αρχίσει να ζηλεύεις. Ε, τι να σου πω, μωρέ, είσαι πολύ αχάριστος. Las gardenias para ti. Καλημέρα σας, Θανάση. Καλημέρα σας, κυρία Τζούλια μας. Πώς είστε, τι κάνετε? Κεφάκια βλέπω, ε. Χωριού που λένε και Πορτογάλοι. Τι γίνεται, όλοι καλά? Δόξα τω Θεώ, όλη μια χαρά. Η Μαργαρίτα. Και η Μαργαρίτα τέλεια. Ο Πέτρος. Και ο Πέτρος πολύ καλά. Α, ναι. Γιατί τέτοιο ειδικό ενδιαφέρον για τον Πέτρο? Συμβαίνει κάτι? Ξέρεις κάτι? Εγώ τι να ξέρω εγώ. Τα μάτια του μιλάνε από μόνα τους, ειδικά το δεξί. Αλήθεια, πόσο καιρό έχεις να το κοιτάξεις τα μάτια? Τι εννοείς? Τίποτα. Σε παρακαλώ, μόνο την επόμενη φορά κοίτα τον πιο προσεκτικά. Δεν λέω καλό το σύριαλ, καλή και προσπάθεια να στηρίξετε τον Μάρκο. Αλλά ίσως ο Πέτρος σε χρειάζεται πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Γεια σας, Θανάση. Τι σημαίνει το παιδί μου? Το παιδάκι μου κάτι σημαίνει. Τι σημαίνει? Αμάν. Pero la verdad creo que tú eres la única persona que... Seca, hasta siento vergüenza de decir lo que quiero decirte. Estoy lastimado. No tengo por qué estarlo. Tu madre dijo que tu padre es un lastre y que no vale nada. Es ser tú mismo, ¿no? Al mismo tiempo sentí un alivio tan grande. Es un lastre. Lo que mi madre hizo, Seca. Tienes que saber ahora si tendrás el valor. Entonces, tú quieres saber. Puede ser muy bueno. Vamos al notario ahora. Porque yo también te quiero. ¿Cómo dice? Las amigas de Sol. Λοιπόν, Χρήστο, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αν εξαιρέσει κάποιες ατέλειες που υπάρχουν στον ήχο και στο συγχρονισμό. Ναι, αυτό έχει γίνει γιατί από τη μεταγλώτηση από τα μεξικάνικα στα ισπανικά. Το φαντάστηκα. Ανεξάρτητα λοιπόν, νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο φαβορί. Τι, αλήθεια, σοβαρά μιλάς, σου άρεσε? Μα είναι εξαιρετικό! Το. Il matrimonio. Το Il matrimonio λοιπόν θα είναι η επόμενη μεγάλη μας επιτυχία. Να δω τι αριθμό θα βάλω στο τίτλο. Τι, γιατί? Τίποτα, στο δικό μου είναι αυτό. Λοιπόν, Χριστό, ανεξάρτητα από όλα αυτά, νομίζω ότι η σειρά πρέπει να προσαρμοστεί στα καθημάς.
Εδώ πέρα έχουμε κάποιες υπερβολές. Κάποιοι χαρακτήρες είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Μπορεί να έχουμε πέρα στο Μεξικό, αλλά εδώ πέρα πρέπει να είναι όλα 100% ελληνικά. Βέβαια, βέβαια. Δεν υπάρχουν τέτοιοι χαρακτήρες στην Ελλάδα. Μόνο ένας ξένος θα μπορούσε να τους επινοήσει. Ακριβώς. Λοιπόν, Χρυσάκη, πέσε με τα μούτρα στο γράψιμο να προλάβουμε να βγάλουμε τη σειρά τον Οκτώβριο. Και σε παρακαλώ, στείλε μου το site της σειράς να ρίξω μια ματιά. Ναι. Θα στείλω το link με ένα mail. Γιατί αγαπώ το περιβάλλον, δεν τυπώνω. Ωραία. Θα τα πούμε σύντομα. Θα ανακαλούσουμε και ένα ραντεβού άμεσα να δούμε το cast της σειράς. Δεν ξέρω αν σκεφτεί ο ηθοποιός. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω πως αυτόν τον Ρομπέρτο θα τον έκανε πάρα πολύ καλά ο Γιωργούλης. Ο Αλέξης. Θα έκανε ο Αλέξης πανικό. Ο Αλέξης. Ο Αλέξης έχει κόλλημα με την Ισπανία. Μια αμερικάνικη ταινία έκανε και αυτή στην Ισπανία. Και μπονίτο. Φανταστικό, Κοσίνα, muy bien. Σιγά, βρε παιδάκι μου, εσύ θα φας και εμάς σε λίγο. Sí. Tiempo que comer, así bien. Mucho tiempo. Καλά λένε ότι οι δάσκαλοι σε όλο τον κόσμο πεινάνε. Εγώ αμφιβάλλω αν αυτός είναι δάσκαλος. Και αμφιβάλλω και κατά πόσο ξέρει και ισπανικά. Τι λες, ρε Παναγιώτα. Αυτός δεν μιλάει τίποτα άλλο. Και πού ξέρεις ότι αυτά που λέει βγάζουν νόημα. Καταρχήν δεν μιλάει με το θου. Όλοι οι Ισπανοί μιλάνε με θου. No, por favor, niñas. Yo no soy español de España. Ole. No. Yo soy español de América Latina. Ay, caramba. ¿Lo entiende? A mi país no hablamos con zuzu. Hablamos con susu. Δεν κατάλαβα. Με είπε και σουσού τώρα. Τι μου φάνηκε. Correctamente. Πέτρο. Πέτρο, τι βλέπω. Πέραμε και ενισχύσεις. Θα τα πούμε άλλη φορά, Πετράκη. Τι ενισχύσεις, μόνος μου μελάτε, δεν σου φοβάμαι. Πέτρο, παιδί μου. Τι κάνεις εδώ. Τι κάνω, πλάκι. Μίλα σε πάνω του σχολείου, να περπατήσουμε μαζί. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Σαν πατέρας με γιο, έτσι να σε κοιτάξω στα μάτια και να σου πω. Γιατί φοράς γυαλιά, παιδί μου. Παρά τα μου, γύρνα σπίτι. Θα περπατήσω μόνος. Έλα εδώ, πουλάκι μου. Βγάλε γυαλιά. Τι από το μάτι σου. Ποιος χτύπησε έτσι, εδώ. Ποιος χτύπησε, πουλάκι μου, λέγε, αγόρι μου. Ποιος χτύπησε. Τίποτα, γλίστρες στο μπάνιο. Άστα αυτά, αυτή είναι δικαιολογία για φυλακισμένους και για κακοποιημένες γυναίκες. Λέγε, πού έχεις μπλέξει, Πέτρο. Μα γιατί αργεί ο Χρήστος, εγώ σε 15 λεπτά είχα τελειώσει. Δεν πειράζει, εσύ έφαγες πόρτα, είναι καλό που αργεί ο Χρήστος. Ναι, ρε, εσύ. Μπορεί αυτή τη στιγμή να υπογράφουν τα συμβόλαια. Να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Όχι. Άντρε, Χρήστο, πού είσαι, μας έφαγε αγωνία. Πώς πήγε. Πώς να πήγε. Αυτοί δεν ξεκολλάνε με τίποτα. Δεν πρόκειται να κάνουν ελληνικές σειρές. Μόνο διασκευές. Ας πούμε για παράδειγμα τώρα τον Οκτώβριο θα κάνουμε μια μεξικάνικη. Το Ελ Ματριμόνιο! Πήρες! Καλά είναι, μας ψάρωσες όμως κανονικά. Έτσι κάνει πάντα πριν. Πήρες! Ματριμόνιο! Ελ Ματριμόνιο! Έλα, γεια μας! Κορίτσια! Μεγάλη επιτυχία η γκέι! Ο ένας γράφει και ο άλλος πουλάει! Δηλαδή είναι σίγουρο, θα γίνει στο Μέγκα. Ναι, καλέ! Εμείς συνεχίζουμε κανονικά τα γυρίσματα. Μετά θα ξαναγυρίσουν τα επεισόδια με άλλους ηθοποιούς. Με άλλους! Α, συγγνώμη, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Δηλαδή, ποιο μπορεί να παίξει καλύτερα από μένα την Μπελέν. Ψωνίστηκε η Ελενίτσα! Εγώ πάντως μια ανησυχία την έχω. Ο Τζιοβάνι δεν μπορεί να ασχολείται συνέχεια με αυτό, έχει ένα σωρό δουλειά. Α, έχει δίκιο η Τζούλη. Στο κάτω-κάτω το αγοράσαν. Πρέπει να μας πληρώσουν. Έτσι δεν είχαμε συμφωνήσει. Φυσί, φέγα. Και ο καιρό θα βγαίνει νερό, Μόνοι. Θέλει λεφτά και πεινάδες. Φυσί, μου το κάνει. Τι έγινε, μωρό μου, πας κάπου. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα να έφευγα για λίγες μέρες. Τι εννοείς, να πας πού? Χάρηκα πάρα πολύ που αναγνωρίστηκε η δουλειά σου και εκτιμήθηκε το ταλέντο σου. Πάντα πίστευα σε σένα και γι' αυτό και επέμενα τόσο. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό έχει αλλάξει πολύ, Μάρκο μου. Ό,τι έκανα, το έκανα για να πάνε όλα σωστά. Και πήγανε. Δύο μέρες τώρα είναι σαν να είμαστε δύο ξένοι και δεν το αντέχω αυτό. Χρήστο, περίμενε. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι, Μάρκο μου. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχεις. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και ο Ταβιάν Κωνσταντίνος. Να σου πω και αυτά είναι εκ μέρους της παραγωγής για τα μαθήματα. Πού, προς το σκόρσο. Γεια. Γεια σου, Χρήστο. Πού πας, φεύγεις. Γρατσίας. Πίτω. Φιναλμέντε, κουέντρο. Άσε τόσο διάς και τεμπούσκο. Δεν το στεβάς. Ραμόν, μη ερμάνο. Εσπερά και το λέω εξπλίγω. Τι έγινε, παιδιά, ποιος είναι ο κύριος. Ραμόν, μη ερμάνο. Καλησπέρα. Καθηγητής Ραμόν Βέγκας. Τι, καθηγητής Ισπανικών. Και εσείς? Μόνον εγώ, ο αδερφός μου ο Χωσέ. Εγώ φταίω, αγόρι μου, επειδή με κατά τη βία έχω κάνει λίγο μαλθακό. Άλλη φορά να κρυφτούν τα χέρια σου, όχι μόνο το μυαλό σου.
Άσε μας, ρε μπαμπά. Πήγαινε, παιδιά. Θανάση Παλαφούτη, διαχειριστής πολυκατοικίας. Καλησπέρα, Ραμόν Βέγκας, καθηγητής οικονομικών. Είναι ο αδερφός του Χωσέ. Συσύ, μη Ερμάνο. Α, ο Ερμάνος. Και πώς από τα ρε παιδιά, ψάχνω τον Βαλβέρδε. Δυστυχώς, ο αδερφός μου, ο Χωσέ, σας εκμεταλλεύτηκε παραστάνοντας πως είμαι εδώ και σας ζητώ συγγνώμη. Έλα, έλα, δεν έγινε και τίποτα. Δεν υπάρχει τώρα θέμα. Λίμωνο προς Θεού. Άλλωστε για τη δουλειά που θέλω, μια χαρά θα έκανα. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Να είσαι καλά, να είναι καλά τα ερμανάκια. Μπαμπά, εγώ θα περάσω από το τζιμ να μου πει τα νέα. Αντίο. Κύριε Ραμόν, πώς θα μπορούσατε να μου κάνετε μια χάρη. Διασκέδαση. Τα βλέπετε τι είναι και τα δύο τα παιδιά. Μπορώ να θέλω να σας προσβάλλω, επειδή μοιάζετε λίγο με Λατίνο μαφία. Πώς θα μπορούσατε να το τρομάξετε λίγο. Μακής. Τι, ρακόρδα. Βάμος. Κάνε από την πλευρά μόνο. Ε, νίνιας. Ε, χωδέρ. Ρακόρδο, ρε, με κυρία Κόντσα, τι θα λέγατε, να βγαίνουμε στα Μανάβικα, να αγοράσουμε πράσα, να φτιάξουμε μια ωραία προσώπητα, να γιορτάσουμε την επιτυχία μου. Πολύ ευχαρίστως, κυρία Βιθέντο μου. Άνα τα πράσα, ωραιότατα είναι. Ω, θα τα ευχαριστηθούν σίγουρα οι συμπροταγωνιστές μας. Τι σημαίνει, κύριε, τρέχει τίποτα. Όχι, με συγχωρείτε, απλά σας πέρασα για... Δεν λες, να φτιάχναμε και μία παέλια, ε? Αλήθεια, πώς φτιάχνετε παέλια? Μα ναι, είμαι σίγουρος. Εσείς δεν είστε που κάνετε την Κόντσα και τη Βιθέντα στο ηλματριμόνιο. Απίστευτο. Μιλάτε ελληνικά? Χάμπλε, γρήγο, λίγο μόνο, λίγο. Yo soy mexicana. Sí, yo no soy marinero, soy capitán. Χάρηκα πολύ. Εγώ, Σπύρος. Encantado. Πρέπει φύγουμε τώρα. Adiós. Hasta mañana. Δείτε τον κύριο Χρήστο Λεβέντη, να του δώσετε πολλούς χαιρετισμούς. Πολύ ευχαρίστως. Είναι γειτονάς μας. Νομίζω την πατήσαμε. Μας πιάσανε στα πράσα. Όχι ρε παιδιά, αυτό είναι μεγάλη ατυχία. Τι να πει και ο Μάρκος. Έχει σκάσει, ε. Καλά, είναι δυνατόν η Βασιλική με την Παναγιώτα να είναι τόσο αφελής? Και τι σύμπτωση να πέσουν πάνω τους στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Χρήστο! Γύρισες. Το ξανασκέφτηκα. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό για σένα το σύριαλ. Και είναι απόλυτα λογικό να σε έχει επηρεάσει προσωρινά η επιτυχία. Α, καλά, αυτός δεν ξέρει τίποτα. Το σύριαλ δεν θα γίνει. Η Βασιλική και η Παναγιώτα πέσαν πάνω στο καρύπελι. Αυτός τα κατάλαβε όλα και το ακύρωσε. Όχι, ρε. Δεν ήξερα τίποτα. Πω, θα πρέπει να είσαι πολύ στεναχωρημένος, ε. Δεν με νοιάζει για το σύριαλ. Ούτε για το Μέγκα. Εγώ φοβήθηκα στην ιδέα ότι μπορεί να σε χάσω. Έλα, ρε. Τι λες τώρα, με χάνεις τώρα εμένα. Τέλεια! Έχω μια καταπληκτική ιδέα. Να το κάνουμε ταινία. Έτσι δεν έχουμε ανάγκη τα κανάλια. Αγάπη που μένει σε ποιον όροφο μένει. Αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Σε ένα παράθυρο είδα μια σκιά να ναι. Η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει. Ανεβαίνει.